Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησεογραφία. 39 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού στα Γιάννενα το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 39 στα Γιάννενα, 12 στη Θεσπρωτεία, 10 στην Άρτα και 3 στην Πρέβεζα. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως το απόψινό δελτίο, μιλώντας με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Κύριε Γαϊτάνη, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα κύριε Ντόκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Και εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν κύριε Γαϊτάνη, πώς βλέπετε εσείς αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στη χώρα, τι λέτε? Ότι η τυφλή οργή κύριε Ντόκα δεν οδηγεί πουθενά, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση και σύνεση από όλους. Και ειδικά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κύριε Ντόκα. Και το λέω αυτό γιατί εχθές ο ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω πανδημίας, υπενθυμίζω ότι εχθές στην πατρίδα μας είχαμε το δεύτερο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός, προσκαλούσε σε μια συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Εγώ, ξέρετε, μεγάλωσα σε διπλανό δήμο, την ξέρω καλά αυτή την πλατεία. Mm-hmm. Μαζεύτηκαν αρκετές χιλιάδες κόσμου και καταλαβαίνετε ότι η πανδημία τρέφεται από τον συγκροτισμό και από τη συγκέντρωση. Και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε ευκαιρία μιλάει για εικόνες Μπέργαμο και κατηγορεί την κυβέρνηση για την αύξηση των κρουσμάτων και για τη διαχείριση της πανδημίας. Σας υπενθυμίζω δε ότι πριν λίγες μέρες ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για ένα ρίσκο που ο ίδιος το αναλαμβάνει, το δέχεται το ρίσκο, να γίνονται συγκεντρώσεις. Άρα είναι ένα θέμα η διαχείριση της πανδημίας και τι προκαλεί αυτή η πολιτική απόφαση του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ να προσκαλεί τον κόσμο σε συγκεντρώσεις. Το δεύτερο, κύριε Ντόκα, ήταν την Κυριακή και μετά. Και από αυτά τα φαινόμενα, τις εικόνες βίας που είδαμε, που προφανώς είναι καταδικαστές και αμέσως η πολιτεία ξεκίνησε τις διαδικασίες. Εικόνες αστυνομικής βίας στη Νέα Σμύρνη την Κυριακή, λέτε? Που αμέσως η πολιτεία ξεκίνησε τις διαδικασίες ελέγχου με ΕΔΕ, με την έρευνα που κάνει ο συνήγορος του πολίτη, που είναι ο μηχανισμός, αν θέλετε, η ανεξάρτητη αρχή που συνταγματικά και νομικά είναι αρμόδια για να επιλύει πλέον εδώ και ένα χρόνο με νόμο της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις διαδικασίες, αλλά και από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή έχει ορίσει μια συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για να συζητηθούν αυτά τα φαινόμενα και να κατατεθούν ενδεχομένως και προτάσεις, κύριε Ντόκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αδικός του επέλεξε μια ρητορική, αν θέλετε, διχασμού. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για πογκρόμ βίας και αυταρχισμού, ότι υπάρχει πογκρόμ βίας και αυταρχισμού στη χώρα μας, και αυτή η ρητορική, αν θέλετε, κοινωνικής αναστάτωσης και διχασμού έφτασε μέχρι σήμερα το πρωί, όπου στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τη ρητορική τους εξίσωναν την αστυνομία με τους μπαχαλάκηδες. Είναι γεγονότα τα οποία συνέβησαν, κύριε Ντόκα, πρέπει να τα καταδικάσουμε όλοι μας και προφανώς και τα γεγονότα που συνέβησαν χτες το βράδυ και ελπίζουμε γρήγορα. Με τον τραυματισμό του αστυνομικού, λέτε, ναι. Γρήγορα αστυνομικός να γίνει καλά ο άνθρωπος και ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως και τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνες. Θα πρέπει να μας πει και ο κύριος Τσίπρας στη δική του θέση και αν θα συνεχίσει να καλεί τον κόσμο να συμμετέχει εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, κύριε Ντόκα, σε συγκεντρώσεις και συναθρήσεις που πραγματικά βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Κύριε Γαϊτάνη, τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί για καλλιέργεια διχασμού και εσείς το κάνατε λίγο πριν και εσείς κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σας κατηγορεί ότι εσείς καλλιεργείτε ως κυβέρνηση ένα πλαίσιο αστυνομικής αυθαιρεσίας, ένα πλαίσιο αστυνομικής ασυδοσίας. Τι απαντάτε? Ότι τίποτα από τα δύο δεν ισχύει, κύριε Ντόκα. Καταρχάς, το μήνυμα χθες το βράδυ του Πρωθυπουργού ήταν απόλυτα ενωτικό. Απευθύνθηκε σε όλη την κοινωνία, απευθύνθηκε στους νέους. Ο Πρωθυπουργός, ξέρετε, είναι ο εγγυητής της ευημερίας και της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής του λαού μας. Έχει αναλάβει αυτή την εντολή από τον Ιούλιο του 2019. Και αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία ήρθε για να ενώσει τους Έλληνες και όχι να τους διεξαρτηθεί. Στην αρχή της τοποθέτησής μου, κύριε Ντόκα, δεν οδηγεί πουθενά. Από εκεί και πέρα,
Η αστυνομία, ξέρετε, ελέγχεται από το ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι θεσμός του κράτους. Υπάρχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπάρχει κυβέρνηση που απολογείται και τα πεπραγμένα της αστυνομίας ελέγχονται. Σε έρευνα είναι τα γεγονότα της Κυριακής από τις αρχές. Ήδη είδαμε ότι και ένας αστυνομικός σε διαθεσιμότητα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και επαναλαμβάνω ότι εδώ είμαστε να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την αστυνομία, το θεσμικό πλαίσιο, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η Επιτροπή Αλεβιζάτου έδωσε ένα πόρισμα. Από τις 9 προτάσεις, οι 7 έχουν ήδη υιοθετηθεί και υλοποιούνται. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να μην έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα. Αντιθέτως όμως, κύριε Ντόκα, και τα λέω ειλικρινά με τα λύπης μου, διαπιστώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας επενδύουν σε τέτοιου είδους πρακτικές, σε μικροπολιτικές αν θέλετε, για να καλύψουν το κενό της δικής τους πολιτικής απουσίας και να έχουν ένα λόγο ύπαρξης, αν θέλετε, και να προσπαθήσουν πολιτικά να επιβιώσουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να μην επιτρέπουμε τη διαίρεση και το διχασμό των συμπολιτών μας. Κύριε Καϊτάνη, υπάρχει ένταση στην κοινωνία μετά από ένα χρόνο πανδημίας, εγκλεισμού, απαραίτητων περιοριστικών μέτρων. Υπάρχει ένταση στην κοινωνία. Πώς τη διαχειρίζεστε? Δεν είναι εύκολη η διαχείριση της. Πώς τη διαχειρίζεστε? Τι λέτε? Κύριε Ντόκα, προφανώς όλοι είμαστε κουρασμένοι. Και εσείς είστε κουρασμένος και εγώ είμαι κουρασμένος. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης ο οποίος δεν αισθάνεται αυτό το βάρος. Όμως βλέπετε ότι η πανδημία του κορονοϊού βάζει παγκοσμίως τα ίδια προβλήματα. Όλες οι κοινωνίες έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα. Στη χώρα μας έχουμε διαχειριστεί την πανδημία καλύτερα από άλλες χώρες και σε άποψη κρουσμάτων και δυστυχώς και ευτυχώς στην θλιβερή στατιστική των θανάτων. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ένας θάνατος είναι μια μεγάλη απώλεια για τις οικογένειες και για το ίδιο θύμα. Είναι μια τραγωδία, ναι. Όμως κύριε Ντόκα, βλέπουμε ότι παντού αποστάσεις παίρνουν οι άνθρωποι, κοινωνική απομόνωση χρειάζεται, αυστηρό lockdown έχουν παντού, έχουμε την ελπίδα του εμβολίου, του καλού καιρού που στην πατρίδα μας πολύ σύντομα θα τον έχουμε, προσδοκούμε από ένα χρονικό διάστημα και μετά, το οποίο αν με ρωτήσετε να σας το ορίσω, ναι, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί βλέπετε ότι ο κορονοϊός έχει τέτοια συμπεριφορά και τέτοια δυναμική που για την πρόβλεψή του ακόμα και μία εβδομάδα φαίνεται να είναι μία αιωνιότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αν ρωτήσετε όμως, θα σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιθυμούσε εχθές να είχαμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Το πότε όμως θα επιστρέψουν την κανονικότητα εξαρτάται από τα επιδημιολογικά δεδομένα, κατά συνέπεια και από τη συμπεριφορά τη δική μας που πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα. Βρισκόμαστε στο τελευταίο μίλι, κύριε Ντόκα. Είναι κοντά η ώρα που θα επανακτήσουμε την κανονικότητά μας. Φυσικά για καιρό ακόμα, όπως λένε οι επιστήμονες, θα ζούμε με μάσκες, θα ζούμε με προφυλάξεις. Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού δείχνουν ότι είναι πολύ πιο μεταδοτικές και αυτά δυσχεραίνει την κατάσταση. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όμως, κύριε Ντόκα, το να βγάλουμε ο ένας στο μάτι του άλλου δεν θα οδηγήσει πουθενά. Όλοι βιώνουμε τα ίδια προβλήματα, είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού και όλοι μαζί θα περάσουμε απέναντι. Θα πρέπει να γίνει αυτό αντιληπτό και θα πρέπει να απομονώσουμε αυτούς που θέλουν να μας διαιρέσουν. Όχι γιατί αυτό προσφέρει κάτι στην κοινωνία, τίποτα δεν προσφέρει, κύριε Ντόκα, η διαίρεση. Το κάνουν μόνο και μόνο ορισμένοι ακραίοι για τους δικούς τους λόγους που όλοι μπορούν να αντιληφθούν. Κύριε Καϊτάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω δεσμευτεί να σας αποδεσμεύσω. Επόμενη φορά θα μιλήσουμε περισσότερη ώρα αναλυτικότερα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Είπα και λίγο πριν, κυρίες και κύριοι, 39.